Δέχομαι πάρα πολλά τηλεφωνήματα από κόσμο, ο οποίος ζητά να μάθει εάν υπάρχουν νέα. Με βάση τη συζήτηση την οποία είχαμε κάνει πριν από κάποιο διάστημα. Τα χρέη, τις οφειλές προς το Δήμο, τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται, τις προσαυξήσεις, τις επαφές του Δημάρχου στην Αθήνα και αν έγινε η συνάντηση, γιατί κάποιοι δεν το παρακολούθησαν, με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη. Ώρα λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, να τους δώσουμε τις απαντήσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε από την αρχή είναι προς το παρόν ότι είναι μια κατάσταση η οποία έχει παγώσει προς το παρόν και ότι η όποια απόφαση ληφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τις προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου θα αφορά ουσιαστικά όλους τους Δήμους της χώρας. Ακριβώς. Κύριε Δουλιάκη, όλα πολύ σωστά, όπως τα είπατε ακριβώς. Αυτό που θέλω όμως να διαγράψουμε από την κουβέντα μας είναι η λέξη παγώσει. Δεν έχει παγώσει απολύτως τίποτα. Απλά είναι παράλληλα. Ασκούμε και την πίεση, αλλά και ό,τι χρειάζεται να διοικήσουμε προκειμένου να αλλάξει αυτό το καθεστώς που αφορά το δοσολόγιο, που αφορά τις προσαυξήσεις, που αφορά γενικότερα τις ανίσπρεπτες οφειλές των Δήμων. Στέλνονται αυτή την ώρα, μισό λεπτό. Το είπαμε την έννοια για την αποστολή ειδοποιητηρίων. Συνεχίζουν να στέλνονται δηλαδή ειδοποιητήρια. Συνεχίζουν να στέλνονται. Ωραία. Και το επόμενο διάστημα θα ενταθεί περισσότερο αυτό. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω στους συνδημότες μας, στους συμπολίτες μας, είναι το εξής. Ότι όποιος έχει οφειλή ή όποιος νομίζει ότι μπορεί να έχει οφειλή στο Δήμο, είναι πολύ σωστά, θα πρέπει να κινητοποιηθεί, να δει τι χρωστάει, πώς χρωστάει και πώς μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του με βάση το νομικό υφιστάμενο πλαίσιο, που είναι 12 έως 24 δόσεις και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, με ανωτέρα βία μπορεί να γίνει, κάτω από ανωτέρα βία μπορεί να γίνει και 48 οι δόσεις. Αυτός είναι ο νόμος που υπάρχει τώρα και με αυτόν πορευόμαστε. Ωστόσο, παράλληλα και εκοφαντικά και με όποιο τρόπο μπορούμε και από όποια κανάλια μας επιτρέπεται, προσπαθούμε να πιέσουμε το Υπουργείο Οικονομικών και μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών να αλλάξει αυτός ο υφιστάμενος νόμος που αφορά τους ΟΤΑ ανά την Ελλάδα, στο πώς γίνονται αυτές οι ανίσπραπτες οφειλές και να εναρμονιστεί, να ευθυγραμμιστεί με τις υπόλοιπες οφειλές του δημοσίου, γιατί ουσιαστικά ενώ ανήκουν στο πλαίσιο των δημοσίων εσόδων, διαχωρίζει τους ΟΤΑ, τους κάνει λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο σε σχέση με τα υπόλοιπα δημόσια έσοδα που έχει να κάνει με το ΕΦΕ, για παράδειγμα, με τον ΕΝΦΙΑ κτλ. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχει γίνει ένα έγγραφο αρχικά προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, λίγο πριν τον ανασχηματισμό, βρέθηκε με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, όπου έθεσε το θέμα επισταμμένος και με τρόπο έτσι δυνατό, έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει αυτό το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που αφορά τους ΟΤΑ και κυρίως το Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος έχει ένα μεγάλο ποσοστό συνανθρώπων μας που χρωστούν στο Δήμο και που είναι και παράλογο πολλές φορές οι προσαυξήσεις να είναι το διπλάσιο ή το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που δεν έχουν περιθώριο παραπάνω δόσεων από 24 έως 48, είπαμε, από 12 μάλλον 24 και 48, το 48 κάτω από κάποιες ιδιαίτερες προϋποθέσεις, να το πάμε σε 100-120 δόσεις, να μπορέσουν, αν θέλει κάποιος, να πληρώσει εφάπαξ το ποσό της οφειλής του, να φύγει από τις προσαυξήσεις, να μπορεί αυτός που θα πληρώσει ένα μεγάλο μέρος να έχει ανάλογη μείωση των προσαυξήσεων. Έχουμε στείλει αυτό το αίτημα και το έχουμε και επικοινωνήσει και διαζώσεις. Δεν έχουν πάρει απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η κουβέντα και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από την ΚΕΔΕ, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, αλλά και από στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο, δεν έχει προκύψει κάτι που να μας δημιουργεί την αισιοδοξία ότι πολύ σύντομα θα αλλάξει. Αυτό που μπορώ να βεβαιώσω τους πολίτες είναι ότι ακούγεται, κουβεντιάζεται, αλλά έχει μείνει στην κουβέντα στον αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, ωστόσο, και μέχρι να συμβεί οτιδήποτε συμβεί από το Υπουργείο Οικονομικών προς το καλύτερο, να ευεργετηθεί δηλαδή ο πολίτης μέσα από τη διαδικασία, είναι υποχρεωμένος ο κάθε ένας συνδημότης που χρωστάει στο Δήμο να έρθει και να ρυθμίσει τις δόσεις του, να δηλώσει την παρουσία του
και να τον πληροφορήσουν τι και πώς πρέπει να κάνει. Αν χρωστάει πραγματικά, τι χρωστάει ακριβώς, ή αν κατά λάθος έχει έρθει ένα πρόστιμο και μια οφειλή στο πρόσωπο κάποιου που δεν πρέπει να την πληρώσει. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να τα κινήσει ο ίδιος ο συνδημότης απέναντι στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, είναι υποχρεωμένος να κάνει τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν κάνει με τις κατασχέσεις ή με τη δέσμευση του ΑΦΗ, με τις κατασχέσεις εννοώ των τραπεζικών λογαριασμών. Συνεπώς, δεν έχει παγώσει τίποτα. Σύντομα, από το επόμενο διάστημα θα έρθουν και άλλες ειδοποιήσεις. Υπάρχει μια ροή σε αυτό που είναι σε εξέλιξη. Και σύντομα θα πάμε και στη διαδικασία των αναγκαστικών μέτρων. Ταυτόχρονα και με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, γίνεται και μια μεγάλη εκαθάριση μέσα από το λειτουργικό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου, στο να κάνουμε λίγο πιο ρεαλιστική όλη αυτή την εικόνα των αλήθων οφειλών. Γιατί, όπως σας είπα, πάρα πολλές οφειλές έχουν ήδη πληρωθεί, ειδικά στα αυθαίρετα, έχουν μπει στον νόμο και δεν έχουν περάσει ή δεν φαίνεται να έχουν περάσει στο σύστημά μας, γιατί δυστυχώς το κομμάτι της πολυδομίας δεν επικοινωνεί άμεσα με το κομμάτι το οικονομικό, έτσι ώστε τακτοποιώντας μια αυθαιρεσία ένας πολίτης να φαίνεται αυτομάτως και στην οφειλή του στο Δήμο Ηρακλείου. Γίνεται μια τέτοια δουλειά, η οποία είναι δύσκολη, σας λέω, επίπονη και απαιτεί και πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά είμαστε σε εξέλιξη. Ήδη έχουμε φύγει ένα μεγάλο κομμάτι που το οποίο ήταν εικονικό και προχωράμε και το υπόλοιπο για να το εγκαθαρίσουμε, να κάνουμε πλήρως ρεαλιστική αυτή την εικόνα. Για μείνετε λίγο σε αυτό όμως, που... Ναι, ναι. Παρακαλώ. Ορίστε, ολοκληρώστε το. Θέλω όμως, θέλω πείτε όμως, το. Θέλω όμως με απόλυτο σεβασμό στην κοινωνία, με απόλυτο σεβασμό στους συνδημότες μας και σε όλους αυτούς που έχουν ανήθως οφειλές στο Δήμο Ηρακλείου, να κινητοποιηθούν είτε μέσα από το διαδίκτυο, στην πύλη τη διαδικτυακή του Δήμου Ηρακλείου και με τους αριθμούς του τάξης να δουν αν χρωστούν τι χρωστάνε. Ένα. Δεύτερον, να πάρουν τηλέφωνα που έχει ο Δήμος Ηρακλείου και να συνδεθούν με την οικονομική υπηρεσία. Και τρίτον, να έρθουν ήδη εδώ στην οικονομική υπηρεσία να δουν πραγματικά τι χρωστάνε, πώς χρωστάνε, γιατί υπάρχει και η διαδικασία της ένστασης που κάτω από προϋποθέσεις μπορεί οποιοδήποτε πιστεύει ότι είναι λάθος ή ότι δεν οφείλει να κάνει την ένσταση και εκεί να παραγραφούν οι προσαυξήσεις. Θέλω λοιπόν να κινητοποιήσω τους συνδημότες μας, θέλω να τους προτρέψω τους συνδημότες μας να έρθουν να δουν αν πραγματικά χρωστάνε. Γιατί πρώτα απ' όλα, αν χρωστάνε, δεν πρόκειται ποτέ να διαγραφούνε, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μας στον νόμο να κινητοποιήσουμε τη διαδικασία γέφυρας και να πάνε στην πενταετία. Όπως σας είπα, έχει αλλάξει ο νόμος από 20ετία της παραγραφής, έχει γίνει πενταετία, αλλά αυτό θα πρέπει να το επικαιροποιήσουμε για να μην παραγραφούν, γιατί αλλιώς έχουν πρόβλημα οι υπηρεσιακοί εδώ, ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οπότε είναι σημαντικό να κινητοποιηθεί ο κόσμος, είναι σημαντικό να δει αν χρωστάει ή όχι, και αν και ωστόσο προκύψει όλο αυτό το ευεργετικό δεδομένο από το Υπουργείο Οικονομικών των περισσότερων δόσεων, το οτιδήποτε προκύπτει υπέρ των οφειλετών, αυτό θα εναρμονιστεί και θα ευθυγραμμιστεί αυτομάτως μετά τα νεότερα δεδομένα. Σας λένε... Τα νεότερα δεδομένα από το Υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχουν. Ωραία. Σας λένε και σας ρωτούν πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί συγκεντρώνω και ερωτήσεις και σας τις μεταφέρω και άμεσα. Οι ερωτήσεις που στέλνονται από τους ίδιους τους πολίτες που σας ακούν. Πριν, λέει, από λίγο εκφράσατε την απογοήτευσή σας, λέγοντας ότι δυστυχώς η απογοήτευση, όπως το είπατε, δεν έχουμε νέα από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο χρόνος, ή υπάρχει χρόνος για να σας δώσουν αυτή την απάντηση, ή θα είναι το θέμα αυτό συνεχώς ανοιχτό? Το θέμα, κυρία Δουργεράκη, είναι ανοιχτό. Δεν είμαι απογοητευμένος, δεν δήλωσα απογοήτευση. Δεν έχω όμως νεότερα με βάση και την επίσκεψη του Δημάρχου μας στο Υπουργείο Οικονομικών. Από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω ότι πολύ πιθανόν, γιατί αυτή η συνάντηση προέκυψε λίγο πριν τον ανασχηματισμό, ναι, πολύ πιθανόν στο επόμενο διάστημα να έχουμε τέτοια είδους εξέλιξη. Όμως δεν έχω αυτή τη στιγμή, με βάση τις ερωτήσεις των συνδημοτών μας, κάτι χειροπιαστό να πω. Ναι, είμαστε σε διαδικασία και πολύ πιθανόν σε 20-15-30 μέρες, τέλος πάντων, θα υπάρξει νεότερο. Mm. Μας ακούν, το γνωρίζουν το Υπουργείο Οικονομικών. Θεωρεί το γεγονός ότι ένας μεγάλος Δήμος όπως ο δικός μας, ο τέταρτος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, μαζί και με άλλους Δήμους, το να πηγαίνουν και να ασκούν αυτή την πίεση, βοηθούν στο να πάρθει μια τέτοια απόφαση. Εμείς είμαστε στην κατεύθυνση, δεν το αφήνουμε. Ωραία. Όπου μπορούμε να το δουλέψουμε και να το διοικήσουμε, το κάνουμε με μεγάλη σπουδή και με πολύ όρεξη για να αλλάξουν τα πράγματα. Πιστεύω ότι είναι άδικο, για να καταλάβετε,
η Δημοτική Αρχή και εγώ ως υπεύθυνος των οικονομικών θα λέω ότι είναι άδικο να μην υπάρχουν 100 δόσεις για τις οφειλές των συντομητών. Ωραία, μας. Ρωτάνε. Είναι άδικο να είναι τρεις φορές προς αυξήσεις πάνω από το κεφάλαιο. Είναι άδικο κάποιος που θέλει να πληρώσει εφάπαξ το ποσό του να μην του μειώνεται προς αυξήσεις. Ωραία. Για μένα είναι άδικο. Ωραία, είναι και δύσκολο να εισπραχθούν τα χρήματα αν δεν γίνουν τέτοιου είδους εργαλεία στη βοήθεια της κοινωνίας. Η κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Η κοινωνία ζει και κινείται σε ένα οικονομικό επίπεδο δύσκολο, προκλητικό, ακραίως προκλητικό. Και η καθημερινότητα του καθενός μας. Κύριε Γρημανάκη, ακούστε, ερώτηση η οποία έρχεται και λέει το εξής. 12-24 υπό συγκεκριμένους λόγους προϋποθέσεις, 48 δόσεις. Εάν γίνει δεκτό αυτό ως αίτημα, ως πρόταση, δηλαδή πρόταση του Δήμου Ηρακλείου για τις 100 με 120 δόσεις, όσοι έχουν ενταχθεί στις 12-24 ή 48 δόσεις θα περάσουν αυτόματα στις 100 με 120. Φυσικά θα τους δοθεί η ευκαιρία, εμείς αυτό προτείνουμε, θα τους δοθεί η ευκαιρία να εναρμοστούν και αυτοί που έχουν ρυθμίσει τις ζώσεις τους στα νέα δεδομένα. Ερώτημα. Σαφώς ευεργετικότερα. Λέτε ότι πολύ σύντομα ξεκινά η νέα αποστολή πιο εμφατικά, επιτακτικά των σημειωμάτων για τα χρέη και είπατε επίσης ότι θα πάτε πολύ σύντομα και σε αναγκαστικά μέτρα. Δηλαδή χρονικά πώς αυτό το εννοείτε και ποια θα είναι τα αναγκαστικά μέτρα? Όταν σας λέω χρονικά εννοώ μέσα στον Ιούλιο αυτό θα έχει γίνει πράξη. Θα έχει αποσταλεί ένα μεγάλο κομμάτι επιπλέον ειδοποιητήριων όλων αυτών των δεδομένων φυλών και θα καλούμε όλους τους συνδημότες οι οποίοι έχουν οφειλές να έρθουν ή να ρυθμίσουν ή να δουν πώς μπορούν να εξοφλήσουν με κάποιο τρόπο. Γιατί δεν μπορούν να παραγραφούν αυτά. Αν παραγραφούν θα έχουν την ευθύνη υπηρεσιακή όπου θα τους καταλογιστούν. Καταλαβαίνετε ότι κανείς υπηρεσιακός δεν βάζει το κεφάλι του εκεί που δεν χωράει να το βάλει. Οπότε είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να σας πω σε αυτό το κομμάτι για να μην βγούμε εκτός χρόνου γιατί υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο όπου λογοδοτούν οι υπηρεσιακοί για ποιο λόγο άφησαν να παραγραφούν οι οφειλές αυτές. Συνεπώς, θα πρέπει να γνωρίζουν συστήματος ότι είναι σχεδόν αδύνατο να παραγραφούν οφειλές που χρωστούν. Γίνεται μια προσπάθεια όλα αυτά να επικαιροποιηθούν και να μεταφερθούν στη νέα εποχή της πενταετίας. Αναγκαστικά μέτρα, τι σημαίνει? Αναγκαστικά μέτρα είναι αυτά, αναγκαστικά μέτρα είναι πολλά. Εμείς έχουμε επιλέξει από τα αναγκαστικά μέτρα δύο, αυτό της κατάσχεσης του λογαριασμού, του ποσού, μέσω του λογαριασμού των τραπεζών, όπως μας συμβάλλει ο νόμος, ή ακόμα και δέσμευση του αφημί από την εφορία. Να μην μπορεί δηλαδή να πάρει φορολογική ενημερότητα κάποιος για να κάνει κάτι που του είναι απαραίτητο στοιχείο. Αυτά τα αναγκαστικά μέτρα θα εφαρμόσουμε. Αυτά εφαρμόζουμε. Υπάρχουν και άλλα τα οποία όμως εμείς. Είπατε ωστόσο εμείς επιλέξαμε αυτά τα δύο. Ναι, εμείς επιλέξαμε αυτά τα δύο γιατί μπορούμε να κάνουμε και κατάσχεση υπηρεσιακών στοιχείων. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Τώρα δεν είναι για να πάμε να δημιουργήσουμε τεράστια αναταραχή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με βάση τον νόμο και που μας επιτρέπεται να είμαστε όσο γίνεται πιο. Μέσα σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, αυτό ανώδυνη σε σχέση με τα αναγκαστικά μέτρα που πρέπει να επιβάλλουμε.